Ρατσισμός και τα βάζει με όλους αυτούς που κρίνουν τη γυναίκα. Γιατί σου λέει δεν έχεις κιλά, είσαι ανορεξικιά. Έχεις κιλά, είσαι χοντρή. Ναι. Επομένως αυτό που αξίζει κάθε γυναίκα είναι χαμόγελο. Αυτό. Α, ποια είναι η γνώμη μου. Ότι είναι ρατσιστικό όλο αυτό. Ότι είναι ρατσισμός. Όχι. Δεν είναι αυτή η γνώμη. Όχι, τι έγραψε, λέω, η Μπουλέ. Συμφωνώ απόλυτα με το κείμενο του Μπουλέ. Διαφωνώ κάθετα με την ανάγκη της να αποδείξει ότι δεν είναι χοντρή. Δηλαδή, γράψε το κείμενο, κατακεράβνωσε αυτούς τους ηλιθίους που κρίνουν έναν άνθρωπο αν έχει παχύνει, αν έχει αδυνατήσει, αν είναι χοντρός ή δεν είναι χοντρός. Αλλά μην αισθάνεσαι την ανάγκη της ματαιοδοξίας. Τι φωτό δεν ήθελες, δηλαδή. Ότι δεν είναι χοντρή, αλλά έχει ωραίο σώμα. Άρα σου άρεσε το κείμενο, όχι φωτογραφία. Συμφωνώ και προσυπογράφω το κείμενο 100%. Γιατί όμως θα πρέπει να αποδείξω κιόλας ότι δεν είναι χοντρή. Δεν ήθελες τη φωτογραφία. Κατάλαβες, δηλαδή εκεί αποδεικνύει ότι είναι ματαιόδοξη και ότι την πείραξε όχι ο ρατσισμός, αλλά ότι την είπαν χοντρή ενώ δεν είναι. Μπορεί να την πείραξαν και τα δύο πράγματα και έχει το δικαίωμα να την πείραξε. Μείνε στο κείμενο για να κάνεις πιο δυνατή τη θέση σου. Γιατί η ματαιοδοξία σου ότι είσαι αδύνατη και όμορφη που είναι η κοπέλα. Αδυνατίζει την άλλη σου θέση. Από κάτω τα σχόλια θα ήταν άσμα μωρή χοντρή που βρήκε τρεις λέξεις. Έχεις δει τι μου γράφουν κάθε μέρα εμένα στα blogs για το ότι είμαι παχής. Έχει δικαίωμα και τι κάποια έγινε, στιγμή δηλαδή. Να λυγίσει. Είμαι καλός ή κακός επειδή είμαι παχής. Για να δυνατήσω θα είμαι καλύτερος άνθρωπος. Ο καθένας έχει δικαίωμα, ειδικά σε αυτά που έχουν να κάνουν με την εικόνα και ειδικά τη διατροφή που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο πράγμα, έχει δικαίωμα κάποια στιγμή να λυγίσει και να θέλει διαφωνώ. Να αποδείξει κάτι. Παιδιά, εγώ δεν το θεωρώ χοντρό αυτό το πράγμα. Ότι έχει πάλι λίγα. Έχουν γραφτεί χειρότερα για την Μπουλέ και δεν μίλησε ποτέ. Δηλαδή σιγά το πράγμα. Γιατί να απαντήσει στα χειρότερα. Εσύ το λες αυτό από την θέση του ένα. Γιατί δεν με βρίζουν ότι είμαι άρρωστο και ότι δεν έχω κρυφτεί. Γιατί όταν κατακαιραφνούν σε αυτού που γράφουν ότι είσαι χοντρό. Δηλαδή δεν πα να αποδείξει εσύ ότι είσαι αδύνατη. Δηλαδή το πρόβλημα των άλλων είναι ότι είναι ρατσιστές. Όχι ότι είπαν ψέματα ότι είναι αδύνατοι ενώ δεν είμαι χοντροί. Μα το πρόβλημα είναι ότι είναι ρατσιστές. Όχι, όπως το έκανε που λέμε τη φωτογραφία, το πρόβλημα της ήταν ότι είμαι χοντροί ενώ δεν είναι. Καταλάβες τι γίνεται. Είναι διπλό το πρόβλημά της. Όχι, δεν είναι. Στο ένα κομμάτι διαφωνώ, στο άλλο συμφωνώ. Κάνε το δίκο του σου λέει αυτό. Στο ένα κομμάτι συμφωνώ. Μπορείς να διαβάσεις δύο σειρές από αυτά που έγραψε. Πώς μπορώ. Πώς δεν καταλάβεις τι λέω. Λοιπόν, δεν με απασχολεί καθόλου αν γράφετε. Παρακαλώ. Ναι, δεν με απασχολεί καθόλου αν γράφετε ότι είμαι χοντρή. Λοιπόν, δεν με απασχολεί καθόλου αν γράφετε ότι πήρα κιλά. Δεν με απασχολεί καθόλου αν όντω κάποια στιγμή τα πάρω. Αλλά η χυδαιότητα στα δημοσιεύματα είναι κάτι που δύσκολα χωνεύεται. Με αφορμή αυτή την πραγματικά κακή φωτό που κυκλοφόρησε σε όλο το γύρο Σούσουρο, αναρωτήθηκα κι εγώ πώς βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τον κόσμο γύρω μας και κυρίως τις γυναίκες. Δυστυχώς για κάποιους που φαίνεται ότι περίμεναν στη γωνία δεν πήρα κιλά, αλλά φαίνεται πως έστω μια κακή φωτογραφική λήψη με λάθος ρούχο ήταν αρκετή. Γιατί υπάρχουν κάποιες γυναίκες οι οποίες πραγματικά είναι χοντρούλες και πω, δεν θα μπορούσαν να ανεβάσουν μια φωτογραφία σαν τη Μπουλέ η οποία είναι αδύνατη. Άρα στήριξε αυτούς τους ανθρώπους που η κοινωνία τους στιγματίζει. Στιγματίζει τον χοντρό, τον κουτσό, τον ανάπηρο κτλ. Η κοινωνία μας γιατί είναι ρατσιστική. Στιγμάτισε αυτούς τους ανθρώπους. Όμως. Όταν κάποιο πραγματικά είναι χοντρός και δεν μπορεί να ανεβάσει φωτογραφία να αποδείξει ότι είναι αδύνατος, ουσιαστικά τον εξαιρείς αυτό. Καλά, και τι πρέπει να κάνει να αντιδράσει. Άρα το κάνει καθαρά μόνο λόγω τη ματαιοδοξία. Συγγνώμη μου, ρε παιδιά. Το γράφει αυτό και γιατί δεν είναι ωραίο να γράφει για μια οποιαδήποτε. Όχι για γυναίκα και για άντρα. Έχασε κιλά. Ακόμα και όταν χάνει κιλά. Και νομίζω το αναφέρει αυτό η Μπουλέ στο κείμενό του. Και όταν χάνει κιλά και όταν βάζει κιλά, δεν μπορεί να αναφέρεσαι σε αυτό σαν κριτήριο και να χαρακτηρίζει και να κάνει ολόκληρα θέματα. Δεν είναι δημοσιογραφικό. Δεν υπάρχει ουσία σε αυτό και είναι ρατσιστικό. Από την άλλη όμω. Το ότι ανέβασε φωτογραφία ήθελε και να πει ότι δεν είναι έτσι, ήταν μια κακή λήψη. Γιατί δηλαδή μια γυναίκα να μην θέλει να δείξει ότι είναι γιατί αδυνατίζει την άλλη της θέση. Εδώ ανεχόμαστε όλη αυτή τη χειδαιότητα των ανθρώπων. Να σου πω κάτι. Εδώ ανεχόμαστε τη χειδαιότητα των ανθρώπων που κάνουν πρωτοσέλιδα ανθρώπους και γράφουν ότι είναι παχύσαρκοι και ξέρεις ότι έχει συμβεί αυτό. Ανεδεχόμαστε όλη αυτή τη χειδαιότητα που βγαίνουν πρωτοσέλιδα με τον τίτλο Παχύσαρκος, παχύσαρκοι και όλα αυτά. Και τα βάλουμε τώρα με την Άντια που ανέβασε μια τέτοια φωτογραφία. Και τι έγινε, θέλει να υπερασπιστεί. Δεν τα βάζω, λέω μια γνώμη, ρε Άρη. Και ότι ήταν λάθος ότι ανέβασε τη φωτογραφία.